το ΚΚΕ, καλεί σε μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό για να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που προσπαθεί να βάλει στο γύψο το δικαίωμα στην εργατική λαϊκή κινητοποίηση για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος. Αμετανόητοι, επίδοξοι λάσκαριδες, ο ένας μετά τον άλλον, ανατροφοδοτούν τις αυταπάτες τους για το τελείωμα, για το ξεμπέρδεμα με την ταξική πάλη. Ανιστόρητοι υπηρέτες των επιχειρηματικών ομήλων αρνούνται να αποδεχτούν ότι η προσπάθεια γονατίσματος του εργατικού και λαϊκού κινήματος γκρεμίστηκε ακόμη και στη δικτατορία, ακόμη και στην κατοχή. Το άθλιο όντως προπέτασμα καπνού για λύση δήθεν στην ταλαιπωρία του λαού και την ανάσα στα εμπορομάγαζα από τις συνεχείς κινητοποιήσεις εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης για τη δυσκολία πλέον να πείσει και το πιο κοντινό της ακροατήριο. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων έχει συντριβεί και το ξέρει πολύ καλά, είτε λόγω της εκβιαστικής δράσης του επιχειρηματικού ομίλου εδώ στη Σάρτα στο Γιοφύρι, στο έργο του μετρό, χωρίς ελαφρύνσεις και αποζημιώσεις, είτε από την κοροϊδία του ΟΑΣ, που για όποιον έχει την οικονομική δυνατότητα ακόμη να κινηθεί, φοβάται μην πνιγεί ή καεί και αν ποτέ φτάσει στον προορισμό του, είτε από το γδάρσιμο του Δήμου με τα πρόστιμα στο πάρκινγκ, συντρίβονται από το γεγονός των νέων χιλιάδων ανέργων, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων ακόμη εργάζονται κάτω από την εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου να αμείβονται κοντά στον κατώτατο, μην μπορώντας να καλύψουν πλέον και τα βασικά για την επιβίωσή τους. Συντρίβονται τέλος από τις φοροαπαλλαγές και τις φοροαπαλλαγές αλλά και τη χρηματοδότηση των εμπορικών ομήλων που μπορούν να πουλήσουν χαμηλότερα, ενώ αυτοί οι χιλιάδες μικροί και μεσαίοι πνίγονται στα χρέη, στα χαράτσια και την αναδουλειά. Η επίκληση της κυβέρνησης ότι εφαρμόζει αυτά που υποσχέθηκε και γι' αυτό την ψήφισε ο λαός μας είναι απολύτως μια κοροϊδία. Θυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι έχει εκλεγεί με το 38% του 60% του εκλογικού σώματος, ότι εκπροσωπεί δηλαδή το 23% του ελληνικού λαού, τον οποίο και κορόιδεψε με τις εξαγγελίες για δίθεν πολιτική προς το συμφέρον της μεσαίας τάξης. Καλούμε και τους λιγοστούς που ακόμα υπό την επιρροή της κυβερνητικής προπαγάνδας αυτοαπασχολούμενους να μην γίνουν φερέφωνα της ίδιας τους της καταδίκης. Η θέση τους και η ίδια τους η σωτηρία είναι στο πλευρό των δίκαιων ετοιμάτων των εργαζομένων, των ανέργων και της νεολαίας. Για να μην αδικήσουμε όμως την κυβέρνηση, σήμερα χρησιμοποίησε στη Βουλή και τους ισχυρούς της συμμάχους για να υπερασπιστούν το νομοσχέδιο που επιχειρεί να φημώσει τη φωνή των εργατών. Ποιον άλλον, τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ, που δεν συσπηρώνει ούτε 50 ανθρώπους σε πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση και που τον εγκατέστησε η Νέα Δημοκρατία με τα ΜΑΤ στην ηγεσία της ΓΕΣΕ. Τώρα βεβαίως μάλιστα μπορεί να μείνει ήσυχη. Τι θέλει όμως πραγματικά να κρύψει η κυβέρνηση με αυτά τα προπαγανδιστικά τερτύπια και την προσπάθεια του κοινωνικού αυτοματισμού? Ότι το νομοσχέδιο αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα μέτρων ένταση της κρατικής τρομοκρατίας, του αυταρχισμού και της καταστολής που προώθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να στηρίξουν την επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών. Ξέρουν όμως πολύ καλά όλοι τους, γι' αυτό και τρέχουν να προλάβουν, ότι ο λαός μας δεν θα κάτσει στα αυγά του. Δεν θα κάτσει να περιμένει να του πάρουν το σπίτι τα κοράκια, οι τραπεζίτες. Δεν θα κάτσουν στα αυγά τους χιλιάδες άνεργοι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, από το κλείσιμο της ΔΕΗ, της ΛΑΡΚΟ και τόσων άλλων σημαντικών
για την ανάπτυξη οικονομίας βιομηχανιών, όταν μάλιστα τους λέει η κυβέρνηση να πάνε να βρουν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν θα κάτσουν στα αυγά τους οι χιλιάδες αυτό απασχολούμενοι στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στον αγροτικό τομέα, που βουλιάζουν στην ανέχεια από την πολιτική και οικονομική στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια ο λαός μας μπροστά στον κίνδυνο να πεθάνει μαζικά από τις ελλείψεις των στοιχειωδών υποδομών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, για να θησαυρίζουν όχι μόνο οι άχρηστοι αλλά και οι επικίνδυνοι, όπως αποδείχθηκε, επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία. Δεν θα κάτσει στα αυγά της η νεολαία που τον καλούν να πληρώνει για όλο και πιο υποβαθμισμένη εκπαίδευση και σπουδές περισσότερα από όσα θα βγάλει από τους αγγισμένους μισθούς ολόκληρης ζωής. Δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα ο λαός της Θεσσαλονίκης απέναντι στην καρκινογόνο ανάπτυξη των κερδών, των ΕΛΠΕ και του ΤΙΤΑΝ, όπως δείχνει και η συσπήρωση των 130 φορέων ενάντια στη δηλητηριώδη κάψη των απορριμμάτων. Δεν θα ανεχτούν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες μια σύνταξη πείνας μετά και από 60 χρόνια δουλειάς με βάση τις νέες εργασιακές σχέσεις. Όπως δεν θα ανεχτούν το γεγονός πως με το νέο ανασφαλιστικό τερατούργημα, αν καταφέρουν να γλιτώσουν από κορονοϊούς, θα χρωστάνε για νοσήλια ακόμα και $1 εκατομμύριο, όπως τις είπα. Κυρίως όμως δεν θα ανεχτούν οι εργαζόμενοι που παράγουν όλο τον πλούτο στον οποίο στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα. Αυτοί που χτίζουν τα πάντα, αυτοί που κατασκευάζουν τα πάντα, που φέρνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που εξελίσσουν την επιστήμη και την τεχνολογία, που εκτοξεύουν την παραγωγή. Αυτοί δεν θα ανεχτούν μια ζωή με δουλειά ήλιο με ήλιο, χωρίς δικαιώματα, ελεύθερο χρόνο, οικογενειακή και κοινωνική ζωή και με μισθό που να μην τους επιτρέπει καν να σταθούν στα πόδια τους την επόμενη μέρα για να γεμίζουν τα σεντούκια μια χούφτα παράσιτα στην οικονομία οι μέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το νομοσχέδιο κατατίθεται κατά απέτηση, κατατέθηκε κατά απέκτηση του κεφαλαίου. Αποτελεί κυβερνητική ομολογία για την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής και δρά προληπτικά σε βάρος του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Είναι όμως, λέμε, βαθιά γελασμένη και ανιστόρητη η κυβέρνηση αν νομίζει ότι αυτό το τερατούργημα θα εφαρμοστεί στη ζωή και θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Ο λαός με την πάλη του και με την οργανωμένη απειθαρχία του δεν θα συμμορφωθεί προς τα συμποδείξεις. Θα το ακυρώσει στην πράξη όπως έκανε με τόσους άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Καλό αγώνα!
Έλληνες, φίλες και φίλοι, σήμερα κάναμε ένα πρώτο βήμα ενάντια στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Καλούμε σε μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό για να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προσπαθεί να βάλει στο γύψο το δικαίωμα στην εργατική λαϊκή κινητοποίηση. Συνεχίζουμε οργανώνοντας την πάλη μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο που ζει και εργάζεται η νεολαία. Αυτός ο νόμος θα ακυρωθεί στην πράξη, όπως άλλωστε έκανε ο λαός μας και με άλλους παρόμοιους νόμους στο παρελθόν. Ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί στη ζωή, δεν θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Συνεχίζουμε.